Κεντρώνεται ο κόσμος στα ΚΕΠ προκειμένου να ξεκινήσουν να κάνουν τις αιτήσεις για την πρώτη στεγαστική συνδρομή, τα πρώτα χρήματα που θα πάρουν προκειμένου να ανακουφιστούν από τα σοβαρά προβλήματα που άφησε πίσω η Θεομηνία και βεβαίως οι καταστροφές στην περιοχή της Θεσσαλίας. Μιλάμε τώρα για την περιοχή της Μαγνησίας, Τρίκαλα και Καρδίτσα που ξεκίνησαν από χθες. Η πλατφόρμα άνοιξε για αυτούς προκειμένου να κάνουν τις αιτήσεις τους. Αύριο ανοίγει για τις περιοχές της Φιλιώτιδας και της Λάρισας και την Παρασκευή ξεκινά να ανοίγει η πλατφόρμα για όλους. Δηλαδή η πλατφόρμα ανοίγει σε συνολικά για όλους. Βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας την εικόνα της πλατφόρμας για τους φίλους μας παρακολουθούν. Τώρα πάρα πολλοί χιλιάδες εξ αυτών δεν έχουν την δυνατότητα ούτε πρόσβαση να έχουν στην πλατφόρμα. Γιατί δεν έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γιατί δεν έχουν έχουν πιτζάμα να βάλουν. Δεν έχουν ακριβώς, δεν έχουν τίποτα. Να πούμε ότι η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη. Ουσιαστικά γίνεται με τους κωδικούς τάξης και από εκεί και πέρα είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν. Και τα βήματα πάλι θα έλεγα ότι επειδή μπήκα χθες στην πλατφόρμα και προσπάθησα να την περιηγηθώ. Βέβαια, χρησιμοποιώ τους δικούς μου κωδικούς. Δεν μου έβγαζε για την πληγήσα περιοχή και ότι έχω ακίνητο και όλα τα στοιχεία δεν σχετίζονται με την περιοχή που αναφερόμαστε. Αλλά σχετικά θα σας έλεγα ότι είναι αρκετά εύκολη πλατφόρμα. Ζητήσαμε μάλιστα εκτός από τη βοήθεια της άντρα της Γεραγγέλου και του Γιώργου του Νικολακόπουλου, του δικηγόρου, εδώ να είναι κοντά μας για να μας βοηθήσουν και με το ζήτημα το διαδικαστικό και με το ζήτημα των πληστηριασμών και γενικότερα των δανείων που είναι πολύ σοβαρό. Ζητήσαμε και από την ΑΔΕ, γιατί η πλατφόρμα συγκεκριμένη ανήκει στον κύριο Πιτσιλή. Είναι δηλαδή η ομάδα του κυρίου Πιτσιλή, του διοικητή της ΑΔΕ, που την έχει δημιουργήσει. Εκεί ανήκει αυτή η πλατφόρμα. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Πιτσιλή να μας βοηθήσει με συνεργάτη του και μας είπε ότι μπορούμε να έχουμε την Γενική Διευθύντρια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΔΕ, την κυρία Σεχπερίδου, η οποία θα μας πει. Καλημέρα, κυρία Σεχπερίδου. Καλή σας μέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Για πέστε μας λίγο, πώς θα τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους να το κάνουν όσο πιο εύκολα γίνεται. Ωραία, να πω λίγα λόγια για την, για την εφαρμογή, η οποία άνοιξε χθες για τις πληγήσεις από τις πλημμύρες περιοχές. Θα πρέπει να πούμε καταρχήν οι ενδιαφερόμενοι, το πρώτο πριν που στην εφαρμογή θα πρέπει να έχουν δηλώσει λογαριασμό IBAN στο Μάια ΑΔΕ, την επιλογή Μητρώ και Επικοινωνία, θα πρέπει εκεί να έχουν δηλώσει το λογαριασμό του IBAN. Ναι. Για να δεν μπορούν να μπουν τα λεφτά. Ναι, μάλιστα. Να τους βάλουν στο λογαριασμό. Η πλατφόρμα βρίσκεται στη διεύθυνση αρρωγή.gov.gr και μπορούν να μπουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα διεπιστευτήρια του Taxis.net. Τα στοιχεία Taxis. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σεχπερίδου. Για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ίντερνετ, που δεν έχουν δυνατότητα τέτοια, που είναι σε χωριά κατεστραμμένα, ξέρετε εσείς. Μεγάλη άνθρωπο. Τα έχετε προβλέψει, φαντάζομαι, αυτά. Πώς μπορεί να το πάρει ο παππούς στη Θεσσαλία, στο χωριό, στο Πολύδροσο, ξέρω εγώ, ή στο Μαραθέα, να πάρει άμεσα λεφτά? Είναι σε γνώση μας και το διερευνούμε. Απλά να πω λίγα λόγια για την εφαρμογή. Μπαίνοντας στην εφαρμογή υπάρχουν τρεις καρτέλες οι οποίες είναι για την ενίσχυση και την στεγαστική συνδρομή, είναι για την, για την ενίσχυση για υποσκευή καθώς και την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Των επιχειρήσεων, ναι. Το ερώτημά μου επιμένω σε αυτό, γιατί ξέρετε εδώ μας έχουν κατακλείσει με μηνύματα άνθρωποι ή άλλοι οι οποίοι και ερωτήματα και οι ηλικιωμένοι έχουν πρόβλημα με αυτό. Υπάρχει πρόβλεψη να μπορούν να τα πάρουν αυτοματοποιημένα τα λεφτά κάποιος ο οποίος... Τα λέω, το διερευνούμε και θα είναι σε γνώση μας. Άρα θα έχουμε λύση σήμερα επ' αυτού. Ξαναλέω, εμείς, κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνουμε το πρόβλημα, είναι... Το ξέρω, το καταλαβαίνετε. Έχετε... Είναι υποδιερεύνηση. Να πω λίγο ότι η εφαρμογή είναι πάρα πολύ απλή από ποια άποψη, ότι δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν σχεδόν τίποτα. Αυτοματοποιημένα όλα, Έρχονται τα ακίνητα από το περιουσιολόγιο και μάλιστα ότι έχει δηλωθεί μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου. Και εκεί πέρα το μόνο που καλούνται να συμπληρώσουν είναι το είδος της ζημιάς, δηλαδή το είδος της βλάβης. Και τα έχει προβλέψει όλα. Αυτό
Το πατάει με ένα, το συμπληρώνει ή το περιγράφει, γράφει ας πούμε. Όχι, όχι, όλα γίνονται με ένα κλικ, επιλέγει. Γιατί ξέρετε κάτι, μας είπε ας πούμε ένας από αυτούς τους ανθρώπους, λέει, ναι. Εγώ είχα λέει 400 κιλά, αλλά άρχισε δυο βαρέλια στο υπόγειο και μου τα πήρε. Ναι. Αυτό τώρα μπορείτε να το προβλέψετε εσείς να έχετε για κάθε τέτοια υποπερίπτωση της υποπερίπτωσης κομμάτι... το για να κάνει κλικ. Είναι κομμάτι της επιχείρησης αυτό φαντάζομαι. Αυτό είναι κομμάτι της επιχείρησης και το οποίο πάλι είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζονται πολλά περιγραφικά στοιχεία. Η στεγαστική συνδρομή, ξαναλέω, έρχεται με βάση τα ακίνητα. Το μόνο που πρέπει να δηλώσουν είναι τη χρήση και το είδος της βλάβης. Και αυτόματα υπολογίζεται το ποσό της επιχορήγησης. Είναι διαφορετικό, να βοηθάμε και τον κόσμο ταυτόχρονα, είναι διαφορετικό να δηλώσει κάποιος ότι έχει πάθει βαριά βλάβη το σπίτι του, δηλαδή είναι επικίνδυνο, εντάξει. Είναι διαφορετικό να δηλώσει ότι έχει πάθει σοβαρή βλάβη το σπίτι του, δηλαδή είναι χαρακτηρισμένο κίτρινο. Διότι στην πρώτη περίπτωση η συνδρομή είναι... το δεκαχίλιαρο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι 5.000 και ποσοστό 80% επί της αξίας του ακινήτου. Ναι, σωστά. Ναι, μην ξεχνάμε ότι αυτά είναι προκαταβολές. Θα γίνουν ούτως ή άλλως και οι αυτοψίες και οι διασταυρώσεις και όλα αυτά θα ταυτοποιηθούν στο τέλος για τα υπόλοιπα χρήματα. Οπότε μην κάνουμε αλλουδιά, διότι αυτό θέλω να πω. Θα γίνουν και αυτοψίες και θα διασταυρωθούν. Μην μπουνε όλοι, εγώ θα δηλώσω βαριά. Είναι στα πλαίσια της υπεύθυνης δήλωσης και τις συνέπειες της ψευδούς δήλωσης και μάλιστα την επιβαρυντική περίπτωση. Ακριβώς και την επιβαρυντική περίπτωση που. Διότι όλοι θα πάνε να δηλώσουν το πιο βαρύ για να πάρουν το 10. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σεχπερίδου. Αν θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιστοποιημένα στις πληγήσεις περιοχές, είναι μόνιμοι κάτοικοι σε περιοχές όπως ο Μαραθέας, όπως και άλλα χωριά που είναι όλα κάτω από μεταμόρφωση, που είναι όλα κάτω από το νερό. Δεν θα μπορούσε να τους δοθεί, παραδείγματος χάρη, η οικοσκευή αυτόματα μέσω από τη μόνιμη κατοικία, χωρίς να κάνουν αίτηση. Προβλέπεται από τις αποφάσεις όταν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχές που επλήγησαν καθολικά σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, ότι μπορούν να πάρουν ενίσχυση για τη μετώπιση βιωτικών αναγκών ή απλών επισκευαστικών. Άρα αυτό προβλέπεται για να το καταλάβουμε. Αν εγώ έχω σπίτι, είμαι μόνιμος κάτοικος στο Μαραθέα, για να ακούν οι κάτοικοι, οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή στον ήλιο μοίρα. Δεν χρειάζεται π.χ. να κάνουν αίτηση για τα πρώτα χρήματα. Θα κατεθούν αυτομάτως. Σωστά. Ξαναλέω. Αυτή την περίπτωση τη διερευνούμε. Αλλά αν μπουν στην εφαρμογή, η οποία λειτουργεί με βάση την αίτηση, είναι με ένα-δύο κλικ όλο αυτό. Την περίπτωση του είναι αυτόματη, τη διερευνούμε. Μάλιστα, την αυτόματη περίπτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχουν δηλώσει και ΑΕΜΠΑΝ, άρα ακόμα και αυτόματα αν γίνεται η διαδικασία. Αν δεν έχει δηλώσει ΑΕΜΠΑΝ, κατανοείτε ότι αν δεν έχουμε ΑΕΜΠΑΝ δεν μπορούμε να βρούμε πού πρέπει να... Άμα δεν έχετε αριθμό λογαριασμού, πού θα του βάλετε τα λεφτά. Εδώ έχουν πλημμυρίσει τα λογιστικά γραφεία. Δεν υπάρχουν κωδικοί τάξης. Δεν θα βρουν τους τάξεις, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Πολλοί κόσμος δεν έχει τους κωδικούς καν. Κυρία Σεχπερίδου, να ρωτήσω, επειδή έχουμε πολλά ερωτήματα, τα βλέπει και ο Παναγιώτης ο Στάθης τώρα μπροστά στον υπολογιστή. Εάν δεν έχω την έκθεση αυτοψίας για το ακίνητό μου, υπάρχει κάποιο ζήτημα σε πρώτο στάδιο να δηλώσω ότι κατά την γνώμη μου το ακίνητο αυτό έχει υποστεί βαριά ή είναι βλάβη ή έχει πάθει μια σοβαρή βλάβη? Θα πρέπει να επισυνάψει την αίτηση αυτοψίας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει... Αλλά μπορεί να πάρει την ενίσχυση που είπα πριν για την οικοσκευή. Πω τώρα να σου πω κάτι. Ο άλλος μπαίνει μέσα και βλέπει το σπίτι του πλημμυρισμένο μέχρι πάνω. Ναι. Με όλα τα πράγματά του κατεστραμμένα. Μάλιστα. Λάσπες και λοιπά. Αυτός τι θα δηλώσει, βαριά ή σοβαρή? Ναι. Η απάντηση... Δηλαδή αυτός που του πέρασε το σπίτι και του το πήρε το σπιτόδρομο, εντάξει, ξέρουμε ότι... Είναι το πιο βαρύ από όλα, το πιο εντάξει. Αυτός που μπήκε μέσα, αυτός που βλέπαμε, τους κακόμοιρους τώρα. Και έχουν μέσα, έχει μπει, είναι λάσπη μέχρι πάνω, βγάζουν τη λάσπη με τις τσάπες έξω, πετάνε τα πράγματά τους όλα κτλ. Αυτή είναι σοβαρή, βαριά, τι είναι, μεσαία, μικρή, μικρομεσαία. Εάν το σπίτι είναι κατοικήσιμο μετά τον καθαρισμό, ναι, δεν είναι βαριά. Είναι σοβαρή. Είναι σοβαρή. Είναι σοβαρή. Άρα είναι 4.600. Άρα λοιπόν, αν το σπίτι στέκει, αν το σπίτι όρθιο, είναι κατοικήσιμο. Δηλαδή, όχι μόνο να στέκει, να μην είναι
Να μην χρειάζεται. Έχει να κάνει με τη στατικότητα. Ακριβώς. Δηλαδή, άρα το στοιχείο είναι η στατικότητα. Να κατοικηθεί. Μάλιστα. Όπως τους σεισμούς που υπήρχε χαρακτηρισμός. Κίτρινο, κόκκινο. Αυτό είναι κίτρινο και κόκκινο. Δύο χαρακτηρισμούς σου λέει να κάνεις εδώ. Ή βαριά. Βαριά βλάβη ή σοβαρή βλάβη, δηλαδή ή ακατάλληλο ουσιαστικά είναι κόκκινο ή είναι βαριά η βλάβη και είναι ουσιαστικά... Που σημαίνει ότι και να φύγουν τα νερά δεν μπορεί να κατοικηθεί γιατί υπάρχουν πολύ βαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Σεχπερίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα ξαναπούμε. Μακάρι να βρείτε λύση γι' αυτό. Φροντίστε πάντως για αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση. Σε ψηφιακά μέσα. Πώς θα το λύσετε, γιατί είναι δύσκολο. Πάντα βρίσκει λύσεις. Πάντα βρίσκει λύσεις. Καλημέρα, έχουμε και εμείς την ίδια αγωνία μετά. Το ξέρουμε, γι' αυτό και σας το λέμε. Και πάντα βρίσκεται λύσεις. Και είναι και λειτουργικές πλατφόρμες για να βοηθάτε τον κόσμο. Το ξέρουμε. Είναι και άμεση ανταπόκριση, αυτό να το πούμε. Είναι. Έγινε πολύ γρήγορα. Έγινε, πράγμα. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι για την κυρία Σεχπερίδου. Γιατί και εγώ τώρα τη γνώρισα χθες, κατ' ουσίαν αφού έκανα επικοινωνία. Μα πολλά χρόνια τώρα. Ναι. Η κυρία Σεχπερίδου είναι στην ομάδα εκείνη των πληροφορικών. Ναι. Δηλαδή φτιάχνουν τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ. Δεν έχει σχέση με την ομοθεσία και γενικότερα με τα διαδικαστικά κανονικά. Αυτές λένε θέλω να μου λύσει αυτό και το κάνει το λύνει... ηλεκτρονικό. Αυτές οι πλατφόρμες δηλαδή, που βλέπουμε που έχει η ΑΔΕ. Λοιπόν, έτσι, είναι οι πλατφόρμες που δημιουργούν. Πάμε να δούμε λίγο διαδικαστικά στον κόσμο να πούμε τι θα πάρει, πώς θα το πάρει κτλ. Πάμε ρε Σπύρο να τα δούμε λίγο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να δίνουμε και κάρτες ταυτόχρονα σχολιάζοντας εδώ με την Σάντρα την Γεράγελου. Να πούμε λοιπόν ότι εφόσον έχει ανοίξει η πλατφόρμα, η πρώτη έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση που όπως βλέπουν οι φίλοι μας εδώ αφορά τη στεγαστική συνδρομή είναι το 10.000. Το 10.000 το οποίο όπως είπαμε λίγο πριν... Είναι για βαριά βλάβη τα κόκκινα και είναι κόκκινα, αυτά που δεν είναι πλέον κατοικήσιμα. Εάν έχω σοβαρή βλάβη, δηλαδή το σπίτι μου το χαρακτηρίσω με σοβαρή βλάβη, τότε εκεί το ποσό... Πάει στις 6.000 και να πούμε ότι αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις είναι στις 4.000 το ποσό. 6.600 είναι τα πρώτα χρήματα που λαμβάνουν τα νοικοκυριά για την οικοσκευή τους και για τα πρώτα έξοδα που έχουν για τις κατοικίες και την επιβίωσή τους φυσικά. Να πούμε ότι αυτά όλα είναι προκαταβολές. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο και τα πρώτα χρήματα που θα δοθούν στους πλημμυροπαθείς. Θα έρθει το δεύτερο στάδιο, αφού ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και οι διασταυρώσεις όντως των στοιχείων. Θα καταθέσουν φάκελο και από εκεί και πέρα πάμε τώρα στην στεγαστική συνδρομή. Όσον αφορά τα ακίνητα, τις κατοικίες, η στεγαστική συνδρομή καλύπτεται με 80% από κρατική αρρωγή. Θα δοθεί δηλαδή από το κράτος τα χρήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Και το 20% με στεγαστικό άτομο δάνειο. Τώρα αυτό το 20% δάνειο δεν έχει προβλεφθεί αν θα δοθεί. Δηλαδή είχαμε στις προηγούμενες καταστροφές ένα 20%. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει το 80% το οποίο ουσιαστικά είναι για ανακατασκευή ακινήτων. Ένα 20% στην προηγούμενη φορά ήταν με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Δάνειο άτοκο. Με εγγύηση του ελληνικού εδώ, δημοσίου. Εδώ λοιπόν δεν έχει αναφερθεί με σαφήνεια ότι υπάρχει, τι θα γίνει αυτό το 20%. Περιμένουμε, το πιο είναι πιθανό είναι ότι θα ακολουθηθεί ο ίδιος τρόπος, η ίδια διαδικασία. Και αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις, οι αποζημιώσεις θα φτάσουν στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Μέσα εδώ σε αυτά περιλαμβάνονται... Εδώ είναι όλες οι περιπτώσεις που λέγαμε Σάντρα και Γιώργο, που αφορούν ας πούμε, και κτηνοτροφικές και αγροτικές μονάδες που έχουν πληγεί. Εδώ θα πάρουν το 70%. Αρκεί πώς θα το κάνουν αυτό, πώς θα το δηλώσουν τώρα. Πρέπει να έχουν κάποια τιμολόγια τα πάγια τους. Πώς γίνεται αυτό. Θα γίνουν και εδώ αυτοψίες, θα εκτιμηθεί η ζημιά. Προφανώς και θα πρέπει να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία του μεγέθους της ζημιάς. Τώρα βέβαια είναι στο δεύτερο στάδιο. Αυτό είναι στο δεύτερο στάδιο. Όχι, αυτό είναι στο δεύτερο στάδιο. 10.000 θα πάρουν τώρα. Στο πρώτο στάδιο επιχειρήσεις θα πάρουν μόνο τις 4.000 που είναι η προκαταβολή. Το 80% και το 70% είναι το δεύτερο στάδιο. Αφού κατατεθούν οι φάκελοι και υποβάλλουν φυσικά και αιτήσεις οι δικαιούχοι. Δεν θα πάρουν αυτόματα το δεύτερο στάδιο αν δεν υποβληθεί αίτηση. Και είναι το πιο δύσκολο στάδιο ή αν μη τι άλλο το πιο αναμενόμενο, προσδοκόμενο στάδιο. Ναι, γιατί ναι, εδώ ναι, πλέον μιλάμε για την ανασυγκρότηση της ζωής τους. Οι επιχειρήσεις θα πάρουν γρήγορα τα λεφτά, εκτιμάς. Τις 4.000 θα τις πάρουν ναι, άμεσα. Τα υπόλοιπα για να λειτουργήσουν. Εδώ θα είναι στο 70% και επίσης θα πρέπει να δούμε γιατί θα περιλαμβάνει και ο φάκελος που θα πρέπει να καταθέσουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν διαλυθεί. Και δεν έχουν ούτε μηχανογραφία. Δεν έχουν λογιστήριο, δεν έχουν τίποτα.
Όλα αυτά είναι θέματα πρακτικά που πρέπει να τα δούμε σταδιακά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν την επόμενη μέρα. Αυτοί έχουν εργαζόμενους μέσα. Είναι μια αλυσίδα ολόκληρη πραγμάτων. Προβλέπετε θα πούμε τώρα ξεχωριστά για την κάθε περίπτωση, όπως προβλέπετε, ποια είναι και τα θολά γκρίζα σημεία. Ήδη πάμε να τα πούμε γρήγορα, γιατί να πάμε στιγμή. Να δούμε και θα γίνει στην εξέλεξη. Το επόμενο στάδιο έχει να κάνει, μάλλον το επόμενο στάδιο, στο πρώτο στάδιο ανήκει η επιδότηση ενοικίου. Μείναν άστεγοι, έμεινε κόσμο χωρί σπίτι. Τώρα τι του λέει, πώ του προσφέρει. 300 έω 500 ευρώ επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκηση. Αφορά τα κτίρια φυσικά που κρίθηκαν κίτρινα ή κόκκινα, άρα είναι κατάλληλα προ. Το ερώτημα βέβαια εδώ, το πρακτικό ποιο είναι. Το ερώτημα είναι να βρει σπίτι. Να νοικιάσει. Ναι. Δεν μπορεί να το βρει η κυβέρνηση σπίτι. Όχι, σύμφωνα. Ψάξε βρε στη Λάρισα, ψάξε βρε μια μεγάλη. Πού να βρει τώρα, ρε. Πού να βρει σπίτι. Το επόμενο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε ότι οι άνθρωποι θα φεύγουν σωριδών από τις περιοχές αυτές και θα μεταναστεύουν επί της ουσίας. Οι νέοι θα φύγουν από την περιοχή. Πρόκειται για μία, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο που να μπορεί και να αποδώσει, δεν ξέρω αν υπάρχει. Ένα πλήγμα στον πρωτογενή τομέα με ένα ντόμινο επιπτώσεων και σε έλλειψη αγαθών και σε αύξηση των τιμών. Βεβαίως. Έχουμε και πολλά φαινόμενα χρονοδιάρκεια πάνω σε αυτό.